Θα ήθελα να κάνω μία αναφορά εγώ αρχικά στα 4 χρόνια, σύντομη αναφορά στα 4 χρόνια που είμαστε στην ΓΑΜΑ Εθνική και μία μικρή αναφορά στα γεγονότα της τελευταίας χρονιάς που είναι και η πιο σημαντική στην ιστορία της ομάδας, του Συλλόγου μέχρι σήμερα. Πριν από 4 χρόνια, στην περίοδο 2021, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα τη 19-20, το πρωτάθλημα στην Α κατηγορία και παίξαμε πρώτη φορά στην Γάμα Εθνική. Μία κατηγορία που ήταν και είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τότε είχαμε θέσει κάποιους στόχους για την ομάδα. Οι στόχοι ξεκινούσαν από το πιο σημαντικό, με παραδείγματα που βλέπαμε από άλλες ομάδες του νομού και γενικά της Ελλάδας που όταν αγωνίζονταν ξαφνικά από το επίπεδο το τοπικό σε εθνικό επίπεδο. Γιατί η κατηγορία παραμένει να είναι αεραστεχνική, ασχετά λέγεται εθνική κατηγορία, όχι επαγγελματική, είναι αεραστεχνική. Και πιο ήταν αυτό να μην αποτελέσει και ο Εθνικός Μνημείο Κεραμιδίου ένα πυροτέχνημα, το οποίο λάμπει όταν σκάει με την κατάκτηση του πρωτοθλήματος στο Α τοπικό και σβήνει όταν με την ολοκλήρωση τη συμμετοχή στη Γάμα Εθνική. Και όχι μόνο σβήνει, χάνεται τελείως από τον ποδοσφαιρικό χάρτη και τα παραδείγματα, ειδικά στο νομό μας, είναι αρκετά. Αυτό ήταν ο πρώτος μας στόχος, να συμμετέχουμε στην Γάμα Εθνική, αλλά να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως σύλλογος, να μπορεί να συμμετέχει στην οποιαδήποτε κατηγορία της ευσπιερίας. Ο δεύτερος στόχος που είχαμε θέσει ήταν να δημιουργήσουμε αναπτυξιακά τμήματα στα επόμενα 6 χρόνια, είχαμε πει τότε το 2020, διότι είναι ένα πράγμα, ήθελα να γεμίσουμε το όμορφο αθλητικό μας κέντρο με παιδιά, γιατί είναι 3 τα γήπεδα και είχαμε μόνο τότε 15 άτομα όταν είχαμε αναλάβει την ομάδα, 15 ποδοσφαιριστές στην ιστοπίτα τοπικό. Και σαν τρίτο στόχο είχαμε θέσει ένα δύσκολο στόχο, να μπορεί η ομάδα να είναι αυτάρκης. Να μην απαιτείται από κάποιον πρόεδρο ή χρηματοδότη να βάζει τα χρήματά του και όποτε αυτός αποφασίζει να σταματήσει την ενασχόλησή του με τα κοινά της ομάδος, η ομάδα να είναι κρεμάμενη και να μην ξέρει τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Να μπορεί να είναι αυτάρκης. Τι κάναμε εμείς αυτά τα 3 χρόνια. Αποδείξαμε τελικά ακόμα ότι δεν είμαστε φωτοβολίδα, ευτυχώς. Καταφέραμε και κάναμε 4 παρουσίες στην Γάμα Εθνική. Είναι και ένα ακόμα, σπάσαμε αρκετά ρεκόρ. Νομίζω είναι και ένα ρεκόρ ότι είμαστε και η πρώτη ομάδα στο επίπεδο το δικό μας. Και αναφέρομαι εκτός του Πυρικού, όλες οι άλλες ομάδες νομίζω είναι στην ίδια κατηγορία. Είμαστε 4 συνεχόμενες χρονιές στην Γάμα Εθνική. Νομίζω καμία άλλη ομάδα της ευσπιερίας δεν έχει παραμείνει 4 συνεχόμενα χρόνια στην Γάμα Εθνική. Καταφέραμε και δημιουργήσαμε αναπτυξιακά τμήματα που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεύτερη χρονιά λειτουργούμε τα αναπτυξιακά τμήματα, μετά από μια απόφαση, από μια συγκυρία, διότι είχε πάρει μια απόφαση η διοίκηση της 25 Μαρτίου να σταματήσει την δράση της και με σύντομες διαδικασίες μιλήσαμε με τον υπεύθυνο προπονητή, τον Νίκο Τζαγκαλίδη, και έτσι είπαμε να συνεχίσουμε τη δουλειά που γινόταν στην 25 Μαρτίου. Για μένα ήταν μια ευκαιρία και δεν την άφησα να χαθεί. Έδωσα αμέσως έμφαση σε αυτά τα τμήματα και καταφέραμε εκεί που υπολογίζαμε 50 αθλητές, σήμερα να αριθμούμε 160 αθλητές στα αναπτυξιακά τμήματα. Οπότε τον στόχο των αναπτυξιακών τμήματων τον έχουμε φτάσει. Στο τρίτο στόχο που ήταν να γίνουμε αυτάρκης, είμαστε σε καλό δρόμο, φυσικά και δεν τον έχουμε καταφέρει, αλλά αυτό αν το καταφέρουμε θα είναι το top of the top νομίζω των στόχων. Αλλά έχουμε φτάσει όμως σε ένα σημείο, 160 αθλητές με 7 προπονητές αναπτυξιακά και ένα γραμματιακή υποστήριξη, αυτοί είναι αυτοσυντηρούνται. Αυτοί είναι αυτονόμοι το τμήμα, οι συνδρομές, οι χορηγίες, οι διαφημίσεις καλύπτουν τα μηνιαία έξοδα όλου του αναπτυξιακού τμήματος. Οπότε στο πρώτο κομμάτι εν μέρει το έχουμε πετύχει. Ο στόχος μας είναι, συνεχίζει από εδώ και πέρα, να προσπαθήσουμε να βρούμε τις διαδικασίες εκείνες
που θα πετύχουμε και αυτό το κομμάτι. Πώς τα καταφέραμε όμως όλα αυτά μέχρι σήμερα? Τα καταφέραμε διότι ως κύριο μέλημα είχαμε να ασχολούμαστε μόνο με τον σύλλογό μας. Να βλέπουμε, να θέτουμε, θέσαμε αυτούς τους στόχους. Για να τους πετύχουμε ξέραμε ότι έπρεπε να θέσουμε μικρότερους στόχους, συγκεκριμένους και πραγματοποιήσιμους. Και είμαστε κοντά σε αυτό, στο να τους παρακολουθούμε. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό το κομμάτι, χρόνο με το χρόνο. Δεν αποσπούσαμε την πνευμένα μας, αποσπούσε την προσοχή τίποτα. Ό,τι και να γινόταν στις άλλες ομάδες, ό,τι και να ως πρόβλημα προσπαθούσαν κάποιοι να μας δημιουργούσαν με την κακοπροαίρετη κριτική ή με κάποιες ενέργειες, δεν μας απασχολούσε καθόλου. Ίσα ίσα αυτό ακούγαμε, το κρατούσαμε, το βελτιώναμε. Προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε την ομάδα από οτιδήποτε, να μην βγαίνει τα προβλήματα που κάθε οργανισμός έχει προβλήματα, να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω, να τα κρατάμε στο χώρο μας και ό,τι προβλήματα υπήρχαν έξω να μην τα φέρουμε μέσα. Να αφήνουμε τους προπονητές, με τους ποδοσφαιριστές να κάνουν αυτό που τους αρέσει και γι' αυτόν τον λόγο που ήρθαν να εκπροσωπήσουν τον εθνικό. Αντίστοιχα και εμείς κοιτούσαμε όσο μπορούμε, σύμφωνα με αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε και ό,τι συμφωνίες είχαμε κάνει, να τις στηρούμε. Οπότε αυτό το κομμάτι ήταν ένα αυτονόητο, αλλά πρέπει να το θεωρούμε μυστικό της επιτυχίας. Προσπαθούσαμε να είμαστε συνεπείς σε ό,τι λέμε, με αυτό που κάνουμε, σε ό,τι λέγαμε. Και όσον αφορά τις οικονομικές μας συνεργασίες και συμφωνίες και όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που μας ζητούσαν είτε οι προπονητές της κάθε χρονιάς, είτε ο τεχνικός διευθυντής που είχαμε μια χρονιά, αλλά και οι ακαδημίες, ο τεχνικός διευθυντής ό,τι ζήτησε. Εμείς κοιτούσαμε πάντα να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που ζητάνε, προκειμένου να τους διευκολύνουμε στην προπονητική διαδικασία. Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές το πλάνο της τετραετίας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που στη φετινή χρονιά καταφέραμε όντως ένα θαύμα να για πρώτη φορά να έχουμε πετύχει πολλά, να έχουμε κατακτήσει το πολυπόθετο κύπελλο Πιερίας για μας στην τρίτη μας συμμετοχή στο τελικό της ΕΠΣ Πιερίας. Θαύμα, άμα το συγκρίνουμε και με πληθυσμιακά και με δεδομένα και με οικονομικά δεδομένα, να κατακτήσουμε και το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στο δεύτερο όμιλο. Θαύμα να παραμείνουμε αυτονόητα και στην ΓΑΜΑ Εθνική και όχι στο... Δεν παραμένουμε, τώρα ανεβαίνουμε και επίπεδο στην κλίμακα του ποδοσφαίρου. Αυτά ήταν και έτσι αυτά που μια σύντομη περιγραφή των όσων είχαμε στοχεύσει και όσων καταφέραμε στα 4-7 χρόνια. Η επόμενη χρονιά είναι μια διαφορετική χρονιά σίγουρα όσον αφορά την αντρική ομάδα. Δεν θα αλλάξει τίποτα με το αφημί και την επωνυμία του Εθνικού Νεοκεραμιδίου και τα αναπτυξιακά τμήματα παραμένουν ως έχουν, γιατί λειτουργούν ως ερασιτέχνες. Ίσα ίσα δεν θα αλλάξει τίποτα εννοώ στο σχηματισμό και στις διαδικασίες που ακολουθούσαμε. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις συνθήκες. Ο στόχος παραμένει να μπορέσουμε να γίνουμε αυτά και σε κάποια στιγμή και θα προσθέσουμε έναν στόχο που τότε ήταν πολύ πιο μακρινός, να λειτουργήσουμε σε όλα τα επίπεδα, όπως λειτουργούν οι μεγάλοι αναγνωρισμένοι σύλλογοι της Ευρώπης. Και στο διοικητικό κομμάτι, αλλά και στο προπονητικό κομμάτι, στο αγωνιστικό τμήμα. Αυτός είναι πιο εύκολος στόχος και θέλουμε στα επόμενα 4 χρόνια να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Και πέντε να πάνε δεν μας πειράζει, αρκεί να λειτουργήσουμε με τέτοιες διαδικασίες που να... γιατί κοιτάμε πάντα το καλύτερο και όχι το πιο εύκολο που είναι απλό, το καλύτερο είναι και πιο δύσκολο. Στην χρονιά που μας πέρασε, να κάνω μια αναφορά, δεν ήταν εύκολη η χρονιά, αλλά την κάναμε με τις ενέργειές μας πολύ εύκολη. Αρχικά συνεχίσαμε τη συνεργασία με τον Coach Moore, που το
έχουμε πει και αρκετές φορές και οι δύο μέσα σε διαφορετικές συνεντεύξεις μέσα στη χρονιά, το να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ήταν μια επιθυμία και από τις δύο πλευρές. Από τη δική μας την πλευρά δεν έπαιξε ρόλο τόσο η δεύτερη θέση που κατακτήσαμε πέρσι, γιατί ο Βαγγέλης ανέλαβε την ομάδα κάτω από τη ζώνη του κουβασμού στο μισό του, είχε ξεκινήσει και ο δεύτερος γύρος και την τερματίσαμε δεύτερη. Δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος για μένα προσωπικά. Για μένα ο λόγος ήταν ότι ο προπονητής, το προπονητικό team με κύριο υπεύθυνο τον Βαγγέλη Τομόρα, οι 27 ποδοσφαιριστές που είχαμε μείναν ευχαριστημένοι για τη συμμετοχή που είχαν στην ομάδα. Δεν υπήρχε ούτε ένα παράπονο για τη συμπεριφορά των προπονητών, για το αν μπήκαν αποστολή, αν δεν μπήκαν αποστολή, πόσες φορές μπήκαν, πόσες φορές αγωνίστηκαν βασικοί, πόσες αναπληρωματικοί. Δεν υπήρχε κανένα παράπονο. Και όλο αυτό έβγαζε αυτή την υγεία στο αγωνιστικό τμήμα και την απολάμβανε και το διοικητικό. Οπότε για μένα ο κύριος λόγος ήταν αυτός. Οπότε όμως υπήρχε και ένα αγκαθάκι και λέγαμε τι θα κάνουμε. Δεύτερη θέση είχαμε πέρσι, τι θα πάμε στην επόμενη χρονιά. Εκεί σεβαστήκαμε και οι δύο πλευρές τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες του καθενός. Σίγουρα ένας προπονητής και πόσο μάλλον με ένα ποδοσφαιρικό ιστορικό πολύ σημαντικό, όπως είναι του Βαγγέλη του Μόρα, που ήθελε και σαν προπονητής, έχει τις φιλοδοξίες του, που επίσης για μένα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ο προπονητής να είναι φιλόδοξος και να στοχεύει ψηλά, οπότε θα ήθελε να παρουσιάσει κάτι καλύτερο. Για μας σεβάστηκε το γεγονός το εξής, ότι ήταν η δεύτερη χρονιά που είχαμε τις ακαδημίες, με μια προηγούμενη χρονιά σε έναν αγωνιστικό χώρο απαράδεκτο, που τρεπόμασταν στα να αγωνιζόμαστε, γιατί κινδύνευαν και ποδοσφαιριστές πολλές φορές με την εγκαταλειότητα του γηπέδου. Οπότε του είπαμε ότι θέλουμε να δείξουμε μεγάλη έμφαση στις εγκαταστάσεις, να κάνουμε και τα τρία γήπεδα με καλό κλωτάπετα, να κάνουμε επανασφορά, να κάνουμε αυτοματοπότισμα, να προσέξουμε λίγο και τις ακαδημίες. Οπότε χρήματα αρχικά θέλουμε να επενδύσουμε στις εγκαταστάσεις. Με μεγάλη χαρά δική μου και άμεση κατανόηση από τον προπονητή το δέχτηκε, γιατί ήταν πρόσφατα ποδοσφαιριστής και ήθελε να παίζει σε καλά γήπεδα. Βλέπει ότι η δουλειά του προπονητή βελτιώνεται μέσα από τα καλά γήπεδα και φυσικά βλέπει την προσπάθεια που ήρθαν ακαδημίες και έτσι πρέπει να προσέξουμε και αυτά τα τμήματα. Αλλά φυσιολογικό ήταν, μου πρότεινε κάτι και ήταν και μια πολύ καλή πρόταση ότι αν με τη δουλειά του καταφέρει με τους παίχτες που θα κλείσουν σε ένα καλό budget, γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, στο τέλος του πρώτου γύρου παραμένουμε είτε πρώτοι είτε σε απόσταση 3-4 βαθμών από την κορυφή, να ενισχυθούμε τότε τον Ιανουάριο και να πάμε καθαρά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν κάτι που αμέσως συμφώνησα, διότι μέχρι εκείνη την περίοδο θα είχαμε τελειώσει όλα τα έργα, θα είχαμε βάλει μια σειρά στα οικονομικά μας, θα ξέραμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και αυτό και ακριβώς έγινε. Η ομάδα έκανε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, παραμένοντας 8 αγωνιστικές νομίζω στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια η απειρία μας, ο ενθουσιασμός μας αποσυντόνισε. Προσπαθήσαμε να ρίξουμε αλλού τα δικά μας λάθη και ότι δεν κάναμε καλό την ισορροπία που είχαμε τη χάσαμε και κυρίως στην διαιτησία προσπαθήσαμε να ρίξουμε την ευθύνη των άσχημων αποτελεσμάτων και όχι η διοίκηση να δει τι δεν κάνει καλά, τι δεν παρέχει καλά στον προπονητή, τα αντίστοιχα και οι προπονητές, πώς δεν προπονούν καλά τους παίχτες μέχρι τώρα ήταν οι πρώτοι και κάναμε μια κοιλιά και χάσαμε την πρώτη θέση με αρνητικά αποτελέσματα. Αλλά επειδή φαινόταν η άριστη συνεργασία χωρίς καμία συνόηση μεταξύ μας, στο τέλος της μιας εβδομάδας και έτυχε να είναι ο αγώνας με τον Πυρικό, ο καθένας από την πλευρά του πήρε κάποιες αποφάσεις και όταν βρεθήκαμε ήταν οι ίδιες αποφάσεις που πήραν και οι δύο πλευρές να μην ξανασχοληθούμε με τη διαιτησία και με τον αντίπαλο. Αλλά κάθε πλευρά να κάνει τη δουλειά της. Και αυτό ήταν εκείνη τη στιγμή νομίζω η πιο σωστή απόφαση, διότι σκύψαμε στο πρόβλημα, είδαμε ότι το πρόβλημα ήταν εντός του οργανισμού, εντός της ομάδος
και απομονώσαμε όλα τα άλλα και δεν ασχοληθήκαμε ξανά ούτε με τους διαιτητές, ούτε με το τι κάνουν οι αντίπαλοι και εμείς προστατεύσαμε την ομάδα να μην φτάνουν τα προβλήματα που δημιουργούσαν άλλες συνθήκες και άλλες ομάδες κυρίως και οι προπονητές και οι παίχτες κάναν τη δουλειά τους και το αποτέλεσμα που βλέπετε δεξιά μου αυτή τη στιγμή. Πήραμε, ενισχυθήκαμε τότε τον Ιανουάριο με κάποιους παίχτες, διότι έπρεπε να μεγαλώσουμε το ρόστερ να μην επιβαρύνονται. Όπως ακριβώς ζητήθηκε από τους προπονητές και οι προπονητές, με τους ποδοσφαιριστές, στην δική τους δουλειά και τη δουλειά της διοίκησης, ήταν να προστατεύσει την ομάδα κυρίως από τις ομάδες του νομού, το λέω δυστυχώς. Ότι λέω δυστυχώς γιατί αυτό ήταν κυρίως από την ομάδα και από την ομάδα του πρόεδρου του Βορώνου που το έχω ξαναπεί με unfair ενέργειες προσπαθούσε να μας αποσυντονίσει ή να δυσκολέψει έξω αγωνιστικά το στόχο μας αντί να ασχοληθεί με το δικό του την ομάδα και νομίζω ότι αυτό είχε γίνει και από την πλευρά της διοίκησης του Πιερικού, αλλά όχι σε τόσο έντονο βαθμό όσο γινόταν από τους Βορώνους. Οπότε για μας δεν ήταν ευλογία να έχουμε, για την Νέα Πιερίας και για το ποδόσφαιρο της Πιερίας ήταν την ευλογία να έχεις πολλές ομάδες στην ίδια κατηγορία σε εθνικό επίπεδο. Αν όμως όλοι παίζουν με τους κανόνες, τους αγωνιστικούς. Για μας δεν ήταν ευλογία αυτό, για μας ήταν ακόμα μια μεγαλύτερη δυσκολία. Και όχι όπως ήταν ο τελευταίος μας ανταγωνιστής, η Αρτάκη, η οποία είχε την ηρεμία της, ήταν μακριά από αυτά τα σύντριγγες και οτιδήποτε άλλο μπορούν να επηρεάσουν το καθαρό μυαλό. Παρ' όλα αυτά το διαχειριστήκαμε καλά εξωαγωνιστικά, προστατεύσαμε τους ποδοσφαιριστές να μην ακούνε, γιατί μένανε όλοι από στην Κατερίνη, να μην ακούνε εκτός από κάποια άλλα παιδιά που αυτήν τους άλλα μακριά δεν ακούγανε τα παραλυπόμενα στα ΙΕΚ και στα πανεπιστήμια της πόλης. Λοιπόν, ευτυχώς και οι προπονητές ήταν από μένα στη Λάρισα, οπότε και αυτοί δεν επηρεαζόντουσαν από αυτά τα πράγματα. Και σε αντίθεση με την Αρτάκη, η οποία προσπαθούσε με τον δικό της τρόπο να περάσει ένα μήνυμα ότι οι ομάδες της Πιερίας συνεργάζονται μεταξύ τους, που το καταλάβαμε πολύ καλά ότι δεν έγινε. Στο σημείο όμως αυτό θα ήθελα να αναφερθώ και στον αγώνα της, στον αντίπαλο στην Αρτάκη και κυρίως στον προπονητή. Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Νέας Αρτάκης, η οποία δεύτερη χρονιά αυτή ήταν νεοφώτιστη στην κατηγορία και κατάφερε να αντέξει στις δύσκολες περιόδους που πέρασε, γιατί ποτέ δεν ήταν στην πρώτη θέση, αντίθετα μάζευε τη διαφορά από τον πρωτοπόρο, είτε το κεραμιδί, είτε το σπορώνο, είτε πάλι το εθνικό κεραμιδίου. Και αυτό που έλεγε ο προπονητής τους μέχρι που να παίξουμε στο μεταξύ μας παιχνίδι, θέλω να παίξουμε, αν εμείς κερδίζουμε θα πάρουμε το πρωτάθλημα και θέλω να κρυφθεί το πρωτάθλημα μέσα στην Αρτάκη. Και με μεγάλη έκπληξή μας εκεί, στο παιχνίδι, μετά το τέλος του παιχνίδιου, που ήταν ένα παιχνίδι όντως γιορτή, διότι μάζεψε 3.000 νομίζω φιλάθλους η Νέα Αρτάκη και αυτό και αν είναι επιτυχία. Εμείς καταφέραμε και ήρθαν, ακολουθήσανε σαν μεγάλο ταξίδι περίπου 100 φιλάθλοι να υποστηρίξουν τη δική μας προσπάθεια. Δεν υπήρχε κάτι που να αναφερθεί ή κάποιες αποφάσεις των διαιτητών που να επηρεάσουν κάποιο αποτέλεσμα. Πέφτει ένα παιχνίδι καθαρά με τους προπονητές, αγωνιστική προσέγγιση και με τους ποδοσφαιριστές. Και δίκαια νομίζω δεν χάσαμε. Ίσα-ίσα νομίζω θα μπορούσαμε, αν ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι, στο πέναλτι να κερδίσουμε κιόλας. Και αντί στην συνέντευξη τύπου οι προπονητές ως ήθιστε και σέβονται αυτό που κάνουν. Ο γηπεδούχος, ο προπονητής, ο κ. Μαγκαφίνης, να επιτίθεται με άσχημο τρόπο, να προσβάλλει απαξιώνοντας την ιστορία του ποδοσφαιριστή, του Μόρα και στη συνέχεια συναδέλφου του προπονητή,
και να συνεχίζει να απευθύνεται και στον πρόεδρο του Κεραμιδίου που δεν ξέρει τελικά τι ρόλο έχω εγώ, πρόεδρος των προπονητών, πρόεδρος του Κεραμιδίου, και να αποδίδει γενικά αυτό το αποτέλεσμα σε εμάς τους δύο. Ενώ μέχρι τότε έλεγε θέλω να παίξουμε το πρωτάθλημα μέσα στη Νέα Αρτάκη. Δεν έχω μιλήσει από τότε για αυτό το θέμα δημόσια, διότι στοχευμένα ήθελα να μην επηρεαστεί η ομάδα μας μέχρι και το τελικό κυπέλλο. Όμως δεν ήθελα να το αφήσω απαρατήρητο, διότι τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες. Είμαι πρόεδρος των προπονητών, συμμετέχω στην Πανελλήνια Ένωση Προπονητών με την ιδιότητα του Ταμεία. Εδώ και 8 χρόνια είμαι στα διοικητικά, όχι γραμμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Κεραμιδίου, αλλά ως ένας ενεργό μέλος που κάνει τα πάντα στο δικό του κομμάτι που μπορεί και φυσιολογικό είναι να με φωνάζουν αφού ασχολούμαι τόσο πολύ και σε εκτελεστικό αλλά και σε οργανωτικό ρόλο, να με φωνάζουν πρόεδρο, που στην αρχή δεν τον αποδεχόμουν κιόλας τον τίτλο του πρόεδρου, αλλά γιατί έλεγα ως επικεφαλής είμαι, γιατί η προεδρία στα χαρτιά όντως είναι η Πινελόπιτσα ο Σίδου και με πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το τίτλο, αλλά δεν πάω να είμαι πρόεδρος. Είμαι πρόεδρος των προπονητών, οπότε αποδέχτηκα στο τέλος του τίτλο, που τους άλλους στην Ελλάδα όποιον να φωνάξει πρόεδρο θα γυρίσουν σίγουρα στον δρόμο, οπότε τον αποδέχτηκα. Και νομίζω, οι προπονητές, είμαι σίγουρος, όχι νομίζω, ότι το ότι ο Εθνικός Κεραμιδίου έχει σε ένα στέλεχος διοικητικό ένα προπονητή και πόσο μάλλον τον πρόεδρο των προπονητών, νομίζω είναι ευλογία και οι προπονητές που είχε τόσα χρόνια ο Εθνικός Κεραμιδίου είναι τυχεροί. Είναι τυχεροί γιατί και ο Σύλλογος, διότι αυτή τη στιγμή απασχολούμε 7 προπονητές στα αναπτυξιακά τμήματα και 4 στην αδρική ομάδα. 11 προπονητές. 11 προπονητές από UEFA C ως UEFA Pro με όλους τους τίτλους και 4 ειδικά με απόφοιτους τεφάκ με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Οπότε, αν ο κ. Μαγκαφίνης θέλει να καταγγείλει στο φίλο του τον Λάμπρο τον Αντριόπουλο που είναι πρόεδρος της ΕΕΠΣ, να του πει πρώτα και να έχει υπόψη του και αυτή τη δουλειά που κάνω εγώ, όχι μόνο στο σύστημα προπονητών της Φιλελίας, αλλά και σαν υπεύθυνο σε μια ομάδα, την οποία από το Β' τοπικό με 15 άτομα αθλητές, την έχουμε φτάσει στην Super League 2 σε 8 χρόνια, με 200 αθλητές στο ενεργητικό και άλλους 20 που εργάζονται ως staff σε αυτή την ομάδα. Να κοιτάξει καλά είναι ότι κάτι δεν έκανε καλά και η ομάδα του δεν πήρε το πρωτάθλημα, να κοιτάξει πρώτα στον καθρέφτη τι δεν κάνει καλά αυτός, έτσι κάνουν οι προπονητές. Και αυτές οι τακτικές γυρίζουν δυστυχώς το επάγγελμα του προπονητή πολύ πίσω. Και ναι, θα ξαναείμαι υπεργοσύφιος στις προσεχείς εκλογές, το ανακοινώνω σήμερα πρώτη φορά, της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών, για να μπορέσω από εκείνη τη θέση τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους προπονητές, που χαρακτηρίζουν τους προπονητές ως συνάφοι, όπως είπε χαρακτηριστικά το συνάφι μας, λέει το Σιχένο, με κάτι είχε πει, να μπορέσω να εφαρμόσουμε τον κώδικα δεοντολογίας, να σέβονται τη δουλειά των συναδέλφων τους, να κοιτάνε τη δική τους τη δουλειά, να την κάνουν καλά, διότι αυτή είναι η βασική υπεύθυνη για την πορεία της κάθε ομάδας. Οι παράγοντες, τους προπονητές παραδίδουν τα κλειδιά και οι προπονητές είναι αυτοί που ευθύνονται για το καλύτερο ή για το μη καλή, την καλή πορεία ή για την όχι τόσο καλή πορεία της ομάδας τους. Γιατί και μόνο που συμμετέχει μια ομάδα δεν είναι κακό, είναι καλό, υπάρχει το καλό, το πολύ καλό, το καλύτερο, το άριστο και αυτή την κλίμακα θέλω να χρησιμοποιώ και όχι την κλίμακα με τη λέξη κακό. Και θέλω να το κλείσω αυτό το κομμάτι, να απαντήσω στον κύριο Μαγκαφίνη ότι τέτοιες τακτικές θα προσπαθήσουμε να τις σταματήσουμε από τέτοιους προπονητές εφαρμόζοντας τον κώδικα δεοντολογίας στους προπονητές. Όμως, κλείνει αυτή η παρένθεση γιατί ήταν μια αρνητική, δεν ήθελα να την αφήσω ασχολίαστη. Είμαι εδώ όχι μόνο για να σας παρουσιάσω όπως έκανα μέχρι τώρα τη σύντομη ιστορία μας στη ΓΑΜΑ Εθνική αλλά και τη φετινή χρονιά, να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις θέλετε, διότι ήταν μια χρονιά με πολλά, να το πω έτσι, πικάντικα που μπορεί να κυκλοφορούσαν μέσα στην Κατερίνη κυρίως, γιατί φυσιολογικό γιατί έχουμε 4 ομάδες,
και να πω μόνο όπως έχουν τα πράγματα σε κάθε ερώτηση που μου κάνετε. Ο κύριος Φορίτσος. Πραγματικά έχουμε ακούσει τόσα πολλά πράγματα και έχουν ακόμα περισσότερες ερωτήσεις από αυτές που είχαμε ήδη προσχεδιάσει να κάνουμε. Οπότε προσπαθούμε να το βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Μάθαμε πολλά καινούργια πράγματα σήμερα. Ένα είναι ότι μαζί με τον κύριο Μόρα είχατε συναποφασίσει την αλλαγή του στόχου, εάν και εφόσον προέκυπτε μια θετική εικόνα στον πρώτο γύρο, κάτι που δεν γνωρίζαμε. Θεωρούσαμε ότι είχε γίνει μια αναπροσαρμογή στόχων εκ του αποτελέσματος στο τέλος του πρώτου γύρου. Υπήρχε όμως η επιθυμία και η φιλοδοξία και των δύο πλευρών να συνεχίσετε σε ακόμα υψηλότερο στόχο, εάν και εφόσον τα πράγματα ήταν θετικά, όπως και έγινε τελικά. Σε προηγούμενη δήλωσή σας πέρσι το καλοκαίρι είχατε πει ότι ναι, θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Super League 2, θα επιλέξουν να μην αγωνιστούμε. Τι έχει αλλάξει σήμερα? Και υστερόγραφο σε αυτή την ερώτηση, είναι δεδομένη η αυτόνομη κάθοδος του εθνικού του νέου κεραμιδίου 2 στη Super League 2? Αρχικά να επιβεβαιώσω ότι ήταν στόχος από την αρχή συμφωνημένος με τον προπονητή να το σχεδιάσουμε όπως ακριβώς σας το είπα. Να πάμε με ένα budget μέτριο, να δώσουμε κάποια χρήματα σε εγκαταστάσεις να βελτιώσουμε τα γήπεδα, το χώρο του, και εφόσον είμαστε σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη θέση, να πάμε για πρωτάθλημα. Δηλαδή, την αρχή το θέσαμε το στόχο του πρωταθλήματος, τον κρατήσαμε όμως εσωτερικά, εμείς μεταξύ μας, διότι ο προπονητής είχε και τους δικούς του στόχους και πώς θα χειριστεί την κάθε κατάσταση και πώς θα το περάσει στους ποδοσφαιριστές. Οπότε ο στόχος δικός μας ήταν να κρατήσουμε την ομάδα στην κορυφή. Ήταν προαποφασισμένος ο στόχος, θέλω να πω, και προαποφασισμένη η ενίσχυση της ομάδας εφόσον είμαστε εφόσον ήταν εφικτός ο στόχος αυτός του πρωταθλητισμού. Δεν ναι, είχα πει ότι για την Super League 2 με αυτές τις συνθήκες δεν θέλουμε να συμμετέχουμε στην Super League 2 που είχα κάνει πέρσι περίπου τέτοιο καιρό. Να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Άλλο είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος στη ΓΑΜΑ Εθνική και άλλο είναι η συμμετοχή στην Super League 2. Το ένα είναι ένα γεγονός, το άλλο θα ακολουθήσει. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, χαιρόμαστε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα αλλάζουμε τελείως επίπεδο και είμαστε ακριβώς στη θέση που ήμασταν πριν 4 χρόνια από τοπικό σε ένα πολλαπλάσιο μπάτζετ της ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά η κίνδυνη είναι πιο περιορισμένη αν αστοχήσεις κάπου. Τώρα όμως στην Super League 2 πάλι πολλαπλάσια τα έξοδα, αλλά η κίνδυνη ίσως είναι και με πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα για το οικονομικό κομμάτι εδώ. Το ρίσκο είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ρίσκο. Οπότε αυτή τη φορά πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί σε όλες τις κινήσεις μας. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα θα δούμε τι συνθήκες επικρατούν τελικά στην Super League 2 του χρόνου. Ακόμα δεν ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα είναι 20 ομάδες. Θα είναι σε έναν όμιλο των 20 ομάδων. Θα είναι σε δύο ομίλους των 10 ομάδων. Και αν είναι σε δύο ομίλους, τι θα γίνει μετά, θα γίνουν play-off, θα γίνουν play-out, με πόσες ομάδες. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να μας τα οριστικοποιήσουν οι επικεφαλείς της Super League 2 του συνεταιρισμού, να τα βάλουμε υπόψη μας και να μπορέσουμε να δούμε και να πάρουμε τις αποφάσεις, να κάνουμε τις κινήσεις μας, να βάλουμε τα πράγματα κάτω, τα δεδομένα που υπάρχουν και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Το σίγουρο είναι ότι εφόσον είναι πολύ πολύ μεγάλες οι πιθανότητες με δύο ομίλους να έχουμε λιγότερο ρίσκο από ό,τι θα είναι ένας όμιλος. Παρ' όλα αυτά θα επανέλθουμε με συνέντευξη τύπου, γιατί θέλουμε να είναι όλα στο φως και μόλις καταλήξουμε και δούμε τα δεδομένα για να ενημερώσουμε και το φιλαθλό κόσμο της Πειραιάς και τα μέλη μας γιατί ακριβώς θα κάνουμε για τη Super League 2. Η πρόθεσή μας όμως είναι και θα δώσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ζήσουμε και αυτό το όνειρο, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε και αυτό που είπα πριν, να δουλέψουμε σε επίπεδα ενός μεγάλου συλλόγου. Γιατί αλλάζουμε επίπεδο και εκεί. Ένα καλό είναι ότι δεν χάνεται το αφημί του εθνικού κεραμιδίου. Θα είμαστε αυτόνομοι στην άλλη ερώτηση που μου έδωσες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση
να πουλήσουμε, να νοικιάσουμε, να συγχωνεύσουμε το αφημί μας με καμία άλλη ομάδα, για όποιο και να είναι το οικονομικό κίνητρο που θα μπορούσε να γίνει. Πολλές φορές έχουν ακουστεί τις τελευταίες εβδομάδες ότι έχουμε με ομάδα είτε του νομού είτε όμορου νομού. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Εάν, που δεν θέλουμε να συμβεί, εάν δεν μπορούμε εμείς, δεν θα πάμε κανένας άλλος με συγχώνευση του αφημί μας και του συμβούλου μας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η προσπάθειά μας θα έχει αίσιο αποτέλεσμα με πολύ μεγάλες πιθανότητες να είμαστε εμείς που θα συμμετέχουμε στην Super League 2. Σε ποια έδρα, ποια θέλετε και ποια μπορείτε με βάση τις πιθανότητες να είναι η έδρα του Εθνικού του Νέου Κεραμιδού, εάν και εφόσον η ομάδα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα του Super League 2? Η έδρα σίγουρα δεν θα είναι το γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο του Νέου Κεραμιδίου, διότι δεν πληρεί σίγουρα τις προϋποθέσεις που απαιτούνται πλέον στην Super League 2. Νομίζω ότι το μοναδικό στάδιο στην Πιερία που μπορεί ίσως και αυτό να πληρεί είναι το ΑΦΑΔΑΚ. Η διοίκηση, έχω μιλήσει με τον υπεύθυνο τον κύριο Κοκαβίδη, αντιδήμαρχο για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, και του ζήτησα προφορικά μια επίσκεψη στα πλαίσια που έχουμε ανεβεί, να εκφράσουμε την επιθυμία μας ότι θέλουμε να αγωνιστούμε στη Super League 2 και θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε ως έδρα μόνο για μια προπόνηση και τον αγώνα του ΑΦΑΔΑΚ. Του ζήτησα να γίνει από την επόμενη εβδομάδα, διότι θα αποσιάζω από αύριο και θα έρθω πάλι την Κυριακή, και έτσι θα επισκεφτούμε και εθνοτυπικά αλλά και ουσιαστικά τόσο το Δήμο Κατερίνης με τον αντιδήμαρχο τον κ. Κοκαβίδη, στον δήμαρχο τον κ. Ντούμου, αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα της Πιερίας την κ. Μαυρίδου, να εκφράσουμε την επιθυμία μας και πώς μπορεί οι οργανισμοί αυτοί να μας βοηθήσουν σε αυτό σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είτε παραχωρώντας μας το γήπεδο, είτε να βελτιώσουμε αν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και το ΑΦΑΔΑΚ. Δεν θα ήθελα να συμβεί κάτι άλλο, κάποιο άλλο σενάριο, να αναγκαστούμε να φύγουμε εκτός νομού, γιατί θέλουμε να είμαστε στην Πιερία και να χαρεί η Πιερία, μια ομάδα από την Πιερία, κυρίως με ποδοσφαιριστές της Πιερίας, να τους χειροκροτήσει και να... Για τις ομάδες οι οποίες δεν συνεργαστήκαν μαζί σας, όχι μόνο δεν συνεργαστήκαν, αλλά σας κινήσαν και όλες τις ομάδες της Κατερίνης. Ενώ στην αρχή λέγαμε τέσσερις ομάδες, είναι εύκολο για αυτός που θέλει να βγει πρωταθλητής από την Πιερία να βγει, είναι εύκολο να μην πέσει καμιά ομάδα, όλα δηλαδή, μπορούσε να γίνει μια συνεργασία στον τομέα που μπορεί να γίνουν συνεργασίες στο ποδόσφαιρο, να μην πάει το μυαλό μας εκεί που δεν πρέπει να πάει. Τέλος πάντων, εσείς μαθαίνετε ότι εδώ υπήρχε δύο ομάδες, ο Βορόνος και ο Πιερικός, οι οποίοι στάθηκαν εμπόδιο σε εσάς, απέναντι σας, στην προσπάθεια που κάνατε. Λοιπόν, και από την άλλη όμως βλέπουμε ότι αυτό η στάση των δύο ομάδων γύρισε μπούμερακ σε αυτούς και έδωσε ένα προβάδισμα μεγάλο σε εσάς. Τι ήταν αυτό που δεν σας βοήθησαν αυτές οι δύο ομάδες, κύριε? Ποιος ήταν ο λόγος που δεν σας βοήθησαν? Ο λόγος που όχι δεν μας βοήθησαν, γιατί δεν ζητήσαμε καμία... Εντάξει, δεν συνεργαστήκανε. Ούτε ζητήσαμε καμία συνεργασία. Ήμασταν πάντα σε θέση προστασίας, διότι και οι δύο ομάδες, επειδή ζούμε εμείς στην Κατερίνη και στην κοινωνία που είναι μικρή, ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο... είναι ότι οι φήμες που βγάζεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ή κάποια νέα που αποδεικνύονται fake μπορούν να επηρεάσουν τόσο τη διοίκηση για να πάρει κάποιες αποφάσεις, τόσο τους ποδοσφαιριστές για να αρχίσουν να σκιάνουν δεύτερες σκέψεις, και είπα ευτυχώς δεν ήταν και προπονητές στην Πιερία για να ακούνε αυτά και να επηρεαστούν. Λέγαμε, συζητούσαμε κάποια νέα που ερχόντουσαν σε εμάς και οι προπονητές μας ήταν εδώ πέρα έτσι ως ελαφριά την καρδιά, γιατί δεν ήταν οι άνθρωποι εδώ, που κάποια στιγμή είπαν ότι το διαπιστώσανε και αυτοί που έφτασαν στη Λάρισα αυτά τα νέα. Οπότε, όταν ασχολείσαι με την ομάδα σου και ασχολείσαι με την ομάδα του άμεσου αντιπάλου σου,
εκείνο που σπαθεί. Αυτό ήταν το θέμα με τις ομάδες. Τόσο πολύ έντονα τους βορών και θέλω να ξεκαθαρίσω. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων ήταν άψογοι. Και μπορώ να πω και η πλειοψηφία των, και οι φύλαθλοι εννοείται, και η πλειοψηφία των δικούντων. Το πρόβλημα στους βορών ήταν η ανώριμη συμπεριφορά του Προέδρου, του Τρελόπουλου, και ίσως και η ενώπιον του Πυρικού ήταν, επειδή ήρθε ως, γνωρίζουμε όλη την ιστορία του Πυρικού και φέρνουμε όλοι τον Πυρικό στη μεγαλύτερη τάξη κατηγορία, όταν ήρθε ο κ. Παπαδόπουλος, δεν έχω ακούσει δηλαδή ότι θέλει συνεργασία όλων να μας γνωρίσει. Έχω μάθει ότι έχει βρεθεί και με τους άλλους. Με μένα δεν έχει βρεθεί ποτέ για να. Δεν είχαμε βρεθεί ποτέ μέχρι πριν τον αγώνα με τον Πυρικό Σαρτάκη. Που για να μου, πει αν υπάρχει περίπτωση που σκέφτομαι να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε τι είναι το Πυρικό ποδόσφαιρο. Οπότε και αυτή η έλλειψη της συνεργασίας. Γιατί τους άλλους τους ήξερα. Με τον Γιάννη ή τον Τρελόπουλο δεν σημαίνει ότι κάτι προσωπικό, είναι στο κομμάτι της ομάδος. Μάλιστα, στο ένα παιχνίδι μεταξύ μας βγήκε και παιδιά για να περάσω και ένα πνεύμα ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι το θέμα. Παλιά, ναι, αυτό δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Μετά το ποδόσφαιρο όλα τελειώνουν από εκεί και πέρα. Αυτό θα έπρεπε να υπάρχει μια ομοιογένεια και να πούμε τι, ποιος είναι πρώτος, αυτό που θα είχα προτείνει εγώ αν γινόταν μια τέτοια συνάντηση. Ο καθένας κοιτάει την ομάδα του. Προσπαθεί να πετύχει τις περισσότερες νίκες. Αν κάποια ομάδα βγει εκτός στόχου, θα μπορεί να πει τον προπονητή: μην χρησιμοποιείς μικρότερους ή παίχτες ηλικία ή παίχτες που παίξαν λιγότερο. Τουλάχιστον σε παιχνίδια κρίσιμα, παίξε όσο μπορείς να παίξεις με την πιο καλή εντεκάδα σου. Αυτό είναι το θέμα του προπονητή, αν το δεχτεί ή όχι, αλλά να υποθεί από τη διοίκηση και να δείξει ότι στηρίζει αυτό που έλεγε ο Μαγκαφίνης ως δικαιολογία, πέσαμε στην παγίδα των ομάδων της Πειραιάς, δεν έγινε ποτέ. Κάθε ομάδα αποφάσιζε ώστε να μην βγει αυτή, από το να μην βγει αυτή να βγει η Αρτάκη και όχι το κεραμίδι. Οπότε έτσι βγήκε στην αρχή εκτός ο Πειραιώς, να μην βγει ο Σβορώνος και το κεραμίδι, να βγει η Αρτάκη. Έτσι βγήκε μετά ο Σβορώνος, να μην βγει το κεραμίδι, να βγει η Αρτάκη. Αυτό όλο με διάφορους τρόπους δημιουργούσε φήμες. Και μια, σίγουρα μια σκόνη που εμείς αυτή τη σκόνη δεν θέλαμε να τη φτάσουμε μέσα στα αποδυτήρια και μέσα στο γήπεδό μας. Βέβαια, αυτές οι φήμες πήραν σάρκα και οστά μετά τη συνέντευξη που έγινε στην Αρτάκη με τους δύο προπονητές εκεί που έγινε. Λοιπόν, η οποία νομίζω ήταν, δεν είναι για σεμινάριο αυτή η συνέντευξη, δεν πρέπει να ξαναδούμε. Διαφωνώ. Ήταν για σεμινάριο αυτή η συνέντευξη. Αποφυγής. Όχι, για να δούμε πώς ο προπονητής Μόρας Βαγγέλης δέχτηκε μία επίθεση σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι με την ένταση ακόμα να μην έχει πέσει και με την πίεση, μια τέτοια προσωπική επίθεση και όχι ως προπονητής, προσωπική επίθεση και πώς συμπεριφέρθηκε, με τι ψυχραιμία, με τι συμπεριφορά σεβάστηκε την αντίπαλη ομάδα, και είναι αυτό ακριβώς και η φιλοσοφία του Εθνικού Νοκεραμίδη, δηλαδή μας εκπροσώπησε 100% και του δίνω συγχαρητήρια. Και αυτό είναι και σεμινάριο για να βλέπουμε εμείς οι παράγοντες και να κρίνουμε τους προπονητές όχι μόνο από τις ικανότητες που έχουμε για να κερδίσουν έναν αγώνα, αλλά πώς να εκπροσωπούν και την ιστορία της κάθε ομάδας. Και σίγουρα ο Μαγκαφίνης δεν εκπροσώπησε τη Νέα Αρτάκη, γι' αυτό δεν φταίει η Νέα Αρτάκη για τη συμπεριφορά του Μαγκαφίνη. Δεν μιλάμε ότι φταίει η Αρτάκη, είπαμε ότι οι προπονητές είχαν μια διαμάχη. Θα αφήσουμε εγώ, νομίζω ήταν κακή η συνέντευξη αυτή, με την έννοια ότι δεν λέγονται τέτοια πράγματα, ειδικά. Προς συνάδελφο, αν ξέρετε τον συνάδελφο, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο ήθελα να το συζητήσω. Πολλοί λένε ότι είστε στο άρμα του ΠΑΟ, σας βοηθάει ο ΠΑΟ να κάνει αυτό. Ισχύει αυτό. Θα ήθελα να μου πούνε τι ακριβώς βοήθεια μας παρέχει ο ΠΑΟ. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν είμαστε σε κανένας άρμα, είμαστε στο άρμα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου και μόνοι μας προσπαθούμε να πορευτούμε σε αυτό που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Το τι προτιμάει, τι ομάδα είναι ο κάθε υπεύθυνος είναι δικό του θέμα, αλλά η ομάδα, δηλαδή τι ομάδα είμαι εγώ, τι ομάδα είναι ο coach Μόρας, τι ομάδα είναι η Προεδρία, αυτό δεν έχει σχέση με τι ομάδα είναι. Η ομάδα είναι στα Εθνικός Κεραμιδίου.
Πρώτα και μετά. Σε κανένα άρμα ποτέ δεν είχαμε καμία επαφή με τον ΠΑΟ και να ζητήσουμε και δεν ξέρω τι βοήθεια θα μπορούσε να μας παρέχει. Άμα μπορεί να δώσει καμία οικονομική βοήθεια, είμαστε εδώ με υλικό για τα αναπτυξιακά τμήματα. Όχι μόνο από τον ΠΑΟ, από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, από την ΑΕΚ. Έχουμε πολύ καλά αναπτυξιακά τμήματα, πολλά άτομα και κάθε βοήθεια τέτοιου είδους είναι ανεκτή. Έχετε κοστολογήσει προφανώς γιατί έχετε προβλέψει ότι μάλλον είχατε έναν σχεδιασμό. Αυτόν τον οποίο είδαμε να γίνει, τον είχατε σχεδιάσει μέσα και στο πίσω μέρος του μυαλού σας, όταν λέγατε θα πάμε καλύτερα από πέρσι, η δεύτερη θέση, άρα ποια είναι η καλύτερη, είναι η πρώτη. Λοιπόν, άρα έχετε σχεδιάσει τι θα κάνετε αύριο, έχετε κοστολογήσει το αύριο, πώς βλέπετε σαν επαγγελματικό πλέον σωματείο, ποια θα είναι αυτή. Δεν μπορώ να δώσω συγκεκριμένη απάντηση, Κυριάκο, σε αυτή την. Ακούω, έχω ήδη κάνει επαφές με ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην Super League 2 για να έχω ίδια άποψη. Εξαρτηθούν πάρα πολλά στο budget από το αν είναι ένας όμιλος ή αν είναι δύο όμιλοι. Διότι αν είναι ένας όμιλος, κάνει τουλάχιστον 10 ταξίδια εκτός Πιερίας με 10 διαμονές και πιθανόν και κάποια αεροπορικά εισιτήρια. Θα πρέπει να ανταγωνιστείς πολύ μεγάλα ονόματα, άρα το ρόστερ σου θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να έχει τύχη και να κερδίσει αυτές τις ομάδες. Ενώ αν την συμμετέχεις σε έναν όμιλο του, κυρίως θα είναι ο Βόλιος όμιλος, οπότε θα είναι 10 ομάδες, σχεδόν άντε μία διανυκτέρευση, δύο να υπάρχουν στην Καβάλα και, και στα Γιάννενα. Επιλογή σου, αν θες να δουλέψεις πιο επαγγελματικά, να μείνεις και στη Λάρισα και, και στον Βόλο. Στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω γιατί είμαστε 40 λεπτά. Οπότε και άλλο μπάτσα θα κάνεις. Οπότε όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε για να δούμε ποιο είναι αυτό το μπάτσα. Ένα για να ξέρουμε τι δουλειά θα πρέπει να κάνουμε για να το καλύψουμε αυτό το μπάτσα. Το μόνο δεδομένο που έχω, που δεν είναι πάλι δεδομένο δυστυχώς στην Ελλάδα, ήταν ότι φέτος οι ομάδες από το που πήγανε 200.000 περίπου τη Super League 2 είτε από το φορολογία του στοιχήματος είτε από τα τηλεοπτικά. Αν τώρα να φανταστείτε έρθει ένα καλό τηλεοπτικό, αμέσως αλλάζει το ποσό. Εάν αλλάξει η κυβέρνηση και δώσει μεγαλύτερα στοίχημα, μικρότερα αλλάζει το ποσό. Οπότε όλα είναι ρευστά. Εμείς θα πάμε με έναν προστοπικό. Αφού μάθουμε όλες τις πληροφορίες και μας δώσουν κάποια στάνταρ και κυρίως είναι τον ομίλο. Τότε θα κάνουμε το business plan, είναι η δουλειά μου αυτή, να δω τα έσοδα που θα έχουμε, γιατί τα έσοδα είναι από συγκεκριμένες πηγές. Πέρα από τα σταθερά είναι τα ίδια κεφάλαια που θα χρειαστούν σε μια νόμιμη εταιρεία και από εκεί πέρα είναι εισιτήρια είτε διαρκείας, είτε διαφημίσεις, είτε χορηγίες. Θα κάνουμε την έρευνά μας για να κάνουμε το business plan. Κύριε Σχολίτσης. Νιώθετε ότι μπορείτε να γίνετε ομάδα του νομού Πιερίας εκπροσωπώντας όλο τον νομό, αποφεύγοντας το σκόπελο του να γίνετε χαλίφη στη θέση του χαλίφη, όπου χαλίφης πιερικός, όπως διατείνονται ορισμένοι εκτός του Εθνικού του Νέου Κεραμιδίου, προσελκύοντας κόσμο που αγαπάει το ποδόσφαιρο και θέλει να δει και ομάδες υψηλότερου επίπεδου σε πολύ κοντινή απόσταση. Προσωπικά, είτε είναι αυτό μέσω τη Super League 2, είτε είναι σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, θα ήθελα να είμαστε ομάδα πρότυπο σε ευρωπαϊκά επίπεδα και όχι μόνο στο νόμο. Αυτό είναι ο στόχος που θέλω να έχω. Δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν σύνορα. Αν λειτουργούμε με αυτές τις συνθήκες που λειτουργούν οι πετυχημένοι σύλλογοι της Ευρώπης, και του κόσμου ουσιαστικά, θέλουμε να γίνουμε παράδειγμα σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Πιερία. Τότε θα είναι αυτονόητο ότι θα είμαστε και στην Πιερία, χωρίς να πάρουμε τη θέση κανενός. Γιατί κάθε ένας έχει τη θέση του στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Και εμείς διεκδικούμε τη δική μας θέση και εδώ και πόσα χρόνια γράφουμε τη δική μας ιστορία. Χωρίς να μπαίνουμε και να τη συγκρίνουμε με την ιστορία και τη θέση της άλλης ομάδος. Άλλωστε πρόκειται για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό επίτευγμα από ό,τι έψαξα ομάδας που ανεβαίνει στη Super League 2 και προέρχεται από τόσο μικρό πληθυσμιακό υπόβαθρο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι κάτι που πραγματικά πιστώνεται στον εθνικό του Ρογκαναδίου εκ του αποτελέσματος. Δεν είναι το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα η φιλοσοφία και το project με βάση το γεγονός ότι όντως δεν υπάρχουν σύνορα στο ποδόσφαιρο θα είναι ανοιχτή και σε επίπεδο ρόστερ αξιολόγηση και απόκτηση ποδοσφαιριστών με βάση πάνω το δεδομένο ότι μάλλον θα αγωνιστεί στη Super League 2.
Σε αυτό το κομμάτι, στο πρώτο σας σχόλιο, ναι, είναι και αυτό ένα ρεκόρ. Μία ομάδα με ένα πληθυσμό, όπως είναι αποτυπώθηκε στην απογραφή του 2011, το 2021, ήταν 511 μόνιμοι κάτοικοι. Ανεβήκαμε μάλιστα, είχαμε την εντύπωση από τα παλιά ότι είμαστε στις 300-350, θετικό ότι είμαστε 511, γιατί τελευταία το χωριό μας όντως, επειδή είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την Κατερίνη, μπόρεσε και προσέλκυσε κόσμο και χτίσανε και χτίσανε σπίτια ή ανακαινήσανε σπίτια και μένουν στο χωριό μας. Άρα πλέον είμαστε 511 μπορεί να λέμε και όντως είναι ένα επίτευγμα σε πληθυσμιακό επίπεδο πολύ πολύ σημαντικό, δυσανάλογο με άλλες ομάδες που συμμετέχουν ή συμμετείχαν στο Super League 2. Και αν το συγκρίνουμε ότι ενεργοί ποδοσφαιριστές είναι 200 ανδρικά και αναδειξιακά τμήματα και άτομα που ασχολούνται άλλοι 20-220, αν βάλουμε και τους γονείς των παιδιών αυτών, περνάμε τους 600. Δηλαδή είμαστε ένα χωριό, σαν Εθνικός Κεραμιδίου, μέσα σε ένα χωριό, μέσα στο Νέο Κεραμίδι. Τώρα, βήμα-βήμα θέλουμε να το πάμε στη δεύτερη ερώτηση, τι άτομα θα προσεγγίσουν. Σίγουρα είναι πρώτα η φιλοσοφία της διοίκησης, να το συνδεθούμε με τον προπονητή που θα υποστηρίξει, θα πει και αυτοστατικά του τι θέλει για να είναι προπονητής στην ομάδα μας. Αλλά η αρχική μας σκέψη είναι να φέρουμε τον κόσμο της Πειραιάς στο γήπεδο. Ο κόσμος της Πειραιάς αυτή τη στιγμή διψάει για να δει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο στο ΑΦΑΔΑ. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να σταθούμε όσο το δυνατόν γίνεται σε ποδοσφαιριστές της Πειραιάς, οι οποίοι δεν αγωνίζονται, είτε αγωνίζονται εντός του νομού, είτε αγωνίζονται εκτός του νομού, εκτός της Ελλάδος ίσως θα έλεγα. Άρα αν καταφέρουμε να φέρουμε στο ρόστερ όλους από την Πειραιά, θα ήταν το τέλειο. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίο αυτό και τη διοίκηση, εξαρτάται και από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Αν οι ποδοσφαιριστές έχουν κάποιες απαιτήσεις που εμείς δεν μπορούμε, και οικονομικές μιλάμε, σε συμβόλαια, που εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, τότε στα πρώτα μας βήματα, στην Super League 2, δεν θέλουμε να τρελαθούμε, θέλουμε να το πάμε βήμα-βήμα, να σταθεροποιηθούμε, είναι σαν κατηγορία αυτή, και αν δεν έρθουν οι ποδοσφαιριστές πυρής, τότε θα απευθυνθούμε σε όλους τους νομούς. Γιατί και εκεί είναι ένα θέμα budget, το budget του κόστου διαμονής φαγητού και όλα αυτά. Οπότε ναι, είναι ο στόχος να μείνουμε στην Κατερίνη, γιατί ο φιλάθλος κόσμος από όλη την Πειραιά, όχι από την Κατερίνη, αν είναι ένα παιδί από το Λόφο και παίζει στην Super League 2 μέσα στο ΑΦΑΔΑ, θα έρθουν όλοι από το Λόφο να τον δουν. Αντίστοιχα, παράδειγμα, το τυχαίο παράδειγμα, το όνομα του Λόφου. Τυχαία δεν είναι τίποτα. Αλλά είναι ένα στίγμα. Ωραία. Να περάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καρεζή. Μάτι, λίγο. Ούτως ή άλλως, καμιά φορά μπορεί και να είναι λίγο παγίδα το γεγονός ότι εστιάζουμε στους ποδοσφαιριστές από την Κατερίνη και την Πειραιά, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι ότι μία μόνο ομάδα θα είναι στο νομό στη Super League, μπορεί να αυξάνουν και τις απαιτήσεις τους. Έτσι, το νομίζω ότι θα έχετε δει, θα το έχετε νιώσει αυτό. Αυτό που μου είχατε πει πέρσι πάλι, ανακαλώ πάλι μια πρόσφατη δήλωσή σας, αναφορικά με τη συνάφεια των οικονομικών συμφωνιών με την επίτευξη στόχων ανά ποδοσφαιριστή. Πόσο εφικτό μπορεί να γίνει σε μια κατηγορία που πλέον είναι επαγγελματική. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με τον προπονητή. Ο προπονητής, όπως και φέτος, είδατε ότι το κατάφερε, διότι όταν του είπα ότι το budget μας δεν θέλω να ανέβει σε πολλοί παίχτες, διότι θέλουμε να δώσουμε χρήματα στα γήπεδα. Οπότε, με πολύ χαμηλότερο budget, πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Οπότε είναι θέμα καθαρά και φιλοσοφία του προπονητή πώς θα χειριστεί το σύνολο. Δεν είναι ένας παίχτης θα έρθει με τρελά λεφτά και πήραμε το πρωτάθλημα. Είναι το πώς θα βρέσει αυτή την ομάδα, είναι καθαρά θέμα προπονητή. Η επιλογή που κάνατε σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο στη διάρκεια της χρονιάς να σταματήσετε να ασχολείστε με τη διαιτησία είχε μία εξαίρεση, αν με επιτρέπετε, το παιχνίδι του Πιερικού με την Αρτάκη, όπου έγινε το οξύμορο σχήμα να βγει μια ανακοίνωση από την ομάδα για ένα παιχνίδι στο οποίο αγωνιζόταν δύο άλλες ομάδες. Ναι, ισχύει αυτό. Ήταν όμως μέσα στα πλαίσια το να προστατεύσουμε την ομάδα μας, διότι θα παίζαμε
σε 3 μέρες, 4 μέσα στην Εατάκη το πρωτάθλημα και είδαμε στιγμιότυπα, από τα στιγμιότυπα, είδαμε 3 αποφάσεις ενός διευθυντή, οι οποίες ήταν χαρακτηριστικές κατά του περίπου, να πω. Δηλαδή, δεν μπορεί ο διευθυντής να αγνοεί 2 επόπτες στα σφυρίγματα και να παίρνει και στο αποφάσεις ή να εφευρίσκει ένα πέσιμο σκόνταμα του ποδοσφαιριστή και να κυρώνει ένα κόλ του πυρικού. Εμείς το βγάλαμε σαν ανακοίνωση, ενώ θα πρέπει να κάνει πυρικό σε αυτό. Αυτό είναι εμείς. Πώς νιώσατε για το γεγονός ότι. Δεν κοίταξα καθόλου τον πυρικό. Εγώ κοίταξα την δική μου ομάδα ότι την Τετάρτη πέσω το πρωτάθλημα. Έπρεπε να δείξω ότι εκεί πρέπει να έρθει κάποιο διαιτητή που να είναι συγκεντρωμένο 100% στον αγώνα αυτόν. Πουθενά άλλο. Και αυτό και έγινε. Μαγκαφίνης, κεφάλαιο Μαγκαφίνης, αφήνω τις αναφορές της προσωπικές εσάς και στον κύριο Μόρα για την πιο σημαντική νομίζω επισήμανσή του, πάντα βέβαια με το γεγονός ότι έχει χάσει το πρωτάθλημα λίγη ώρα πριν. Στην αναφορά του, εκτός από την βοήθεια εντός του νομού, η οποία νομίζω αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι δεν ισχύει, σε φιλικά παιχνίδια. Είναι ακριβώς ότι προσπάθησε να βρει δικαιολογίες για... ότι δεν κέρδισε το παιχνίδι. Γιατί το ξαναλέω και συμφωνώ με τη δήλωση του και την άποψη του Βαγγέλη Μόρα που είπε ότι γιατί να είναι αποτυχία η χρονιά της Νέας Αθράκης. Αποτυχία δεν είναι καθόλου αποτυχία όταν έφτασε να διεκδικήσει έναν αγώνα το πρωτάθλημα, αλλά βρήκε δικαιολογίες. Τα φιλικά παιχνίδια για τις άλλες ομάδες. Ένας προπονητής, νομίζω, κατά την άποψη μου, πρέπει να κοιτάει πρώτα τι δεν έκανε καλά αυτός και όχι τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Από μένα τελευταία ερώτηση, Σγορώνος. Επί μακρόν, για μεγάλο χρονικό διάστημα στη σεζόν, ήταν η πρώτος στη βαθμολογία. Αν υπήρχε από την πλευρά του, του Πρόεδρου Σγορώνη, γενικά του οργανισμού συνολικά του ποδοσφαιρικού Σγορώνη, μία επιθυμία να συνενέσετε στο να αφήσετε περιθώριο η ομάδα του Σγορώνη να διεκδικήσει, όπως δήλωνε επίσημα τουλάχιστον σε κάθε κατεύθυνση και με κάθε ευκαιρία, ότι επιθυμεί την άμυνα στη Super League 2. Τι θα κάνω, πώς θα το διαχειριστώ αυτό. Κάνω τον διηγούμενο και λέω τώρα σε κάτι υποθετικό βέβαια. Να λίγο την ερώτηση. Δηλαδή, εμείς αν είχαμε χάσει κάθε πιθανότητα να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Ναι. Αυτό που θα ζητούσα εγώ, το λέω και έτσι. Και ισχύει. Είναι ή δεν επιθυμούσατε να το διεκδικήσετε για την επόμενη. Όχι, να μην επιθυμούσαμε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Okay. Οπότε μόνο θα είχαμε βγει εκτός. Στόχου μαθηματικά ότι δεν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και ας πούμε ότι είχε, γιατί είναι υποθετική ερώτηση, ναι, έχει πραγματική πρόσβαση. Εγώ θα έλεγα ότι και έπρεπε να βοηθήσουμε οποιαδήποτε ομάδα του νομού, χωρίς καμία άλλη συμφωνία, χωρίς να μου ζητήσει κάτι, όφυλα, ως φυρής, δεν είναι μόνο ο πρόεδρος Τρελόπουλος, είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι ο οργανισμός, είναι το χωριό που επιθυμεί να πάρει το πρωτάθλημα, οι φίλαθλοι, είναι όλοι αυτοί. Όφυλα εγώ με αυτούς τους ανθρώπους που συναλλάσσομαι κάθε μέρα συναλλάσσομαι, να υποστηρίξω το όνειρό τους. Και θα έλεγα τον προπονητή να κάνει, ειδικά για να μην μας προσάψει και κανένας τίποτα, έτσι, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, να βάλει την καλή, να προετοιμάσει την ομάδα καλά, σε έναν αγώνα που επηρεάζεται η βαθμολογική θέση του Σβορών που θα διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Και είμαι σίγουρο ειδικά για τον Βαγγέλη, θα το έλεγα από μόνος του πριν τον προλάβω εγώ, γιατί σε αυτά έχουμε τέλεια ταύτιση απόψεων.